Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Την προηγούμενη Δευτέρα στην αίθουσα του Ιωνίου Πανεπιστημίου έγινε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με πολύ σημαντικές παρουσιάσεις που αφορά τον ελαιώνα, τον κερκυραϊκό ελαιώνα και ευρύτερα τον αδριατικό ελαιώνα. Είναι ένα πρόγραμμα αρκετά μεγάλο και πολύ πολύ καλό, το οποίο ανέλαβε την εκπόνησή του το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τον Δήμο της Ιταλίας του Ρίμινη και κάποιους αντίστοιχους Δήμους της Αλβανίας. Λοιπόν, σε αυτό το διεθνές πρόγραμμα που αφορά τον Αδριατικό Ελαιώνα, η ανάδειξη των σημαντικών θεμάτων γύρω από τον Κερκυριακό Ελαιώνα είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Λοιπόν, επειδή τα στοιχεία που ακούσαμε στις ομιλίες, στις παρουσιάσεις που έγιναν την προηγούμενη Δευτέρα στην αίθουσα του Ιωνίου Πανεπιστημίου ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα, γι' αυτό λοιπόν τη σημερινή και την άλλη εβδομάδα, την επόμενη εκπομπή, επιλέξαμε τα καλύτερα κομμάτια για να σας τα δείξουμε, γιατί ξέρουμε ότι περισσότεροι από εσάς δεν ήρθατε. Διότι είναι γνωστό ότι στις ημερίδες που γίνονται για τον Κερκυριακό Ελαιώνα, είτε γίνονται από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στο παρελθόν, είτε γινόταν από τις σχολικές οργανώσεις, η προσέλευση του κόσμου ήταν δυστυχώς πολύ μικρή για αυτό το πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό θέμα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ξέρουμε ότι καλοκαίρι είναι, όσο να είναι, θέλουμε να πάμε και ένα μπάνιο, και ξέρουμε ότι όλοι θα θέλατε να ακούσετε τι υπόθηκε σε αυτήν την ημερίδα. Διαλέξαμε λοιπόν για το πρώτο μέρος της εκπομπής μας τώρα, αμέσως πάνω να δούμε, την ομιλία του κύριου Κάντα του Αντώνη, ο οποίος όλοι τον ξέρετε ότι ήταν ο διευθυντής επί σειρά ετών του Ινστιτούτου Ελέας Κέρκυρας. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος το κράτησε ζωντανό και βλέπουμε ότι και μετά που έφυγε ο κύριος Κάντας, που συνταξιοδοτήθηκε, στην ουσία το Ινστιτούτο Ελέας έπαψε πια να υπάρχει, παρά μόνο τυπικά έχουν μείνει κάποια κτίρια με ένα μόνο άτομο που απασχολείται. Το έχουμε αναδείξει αρκετές φορές κατά την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τον Κερκυριακό Ελαιώνα, την παραγωγή και τη φυτοπροστασία του, τα οποία πολύ συνοπτικά αλλά πολύ έτσι, χαρακτηριστικά μας είπε ο κύριος Κάντας ο Αντώνης στην παρουσίαση την προηγούμενη Δευτέρα. Είναι γνωστή βεβαίως και η αισθητική συνεισφορά του ελαιώνα στο κερκυριακό τοπίο, που είναι μια παράδοση
καταληκτική για την άλλη σημαντική δραστηριότητα του νομού είναι ο τουρισμός. Οι ποικιλίες που αναπτύσσουν τον τοπικό ελαιόνα ουσιαστικά θα έλεγε κανείς ότι είναι μόνο μία. Είναι μία κυρίαρχη. Παρ' όλα αυτά, για όσους δραστηριοποιούνται μέσα στον ελαιόνα, τον τοπικό, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει μία σειρά από τοπικές ποικιλίες σε μικρό αριθμό. Ωστόσο, συμβάλλουν και αυτές με τον τρόπο τους στη διαμόρφωση του συνολικού ελαιόνα. Μία σύντομη αναφορά που θα μπορούσε να κάνει κανείς, στις αρχές του αιώνα να σημειωθεί ότι ο Ψαρακομένος, ένας σημαντικός άνθρωπος που δούλευε στον Κυπριακό ελαιόνα, αναφέρει 20 τοπικές ποικιλίες. Αργότερα ο Λίχνος, ένας εξίσου σημαντικός ερευνητής τοπικός, τις περιορίζει στις 12. Εμείς θα μείνουμε σε αυτές τις 7 σημαντικότερες κατά την άποψή μας. Είναι η Πυρκολιά Λευκίνης, επειδή εντοπίζεται κυρίως κάτω στο νότιο μέρος του νησιού. Μια ποικιλία όχι σημαντική, χαμηλή παραγωγικότητα, με μικρό καρπό, αλλά είναι ανθεκτική στις χαμηλές θερμοκρασίες. Άλλη ποικιλία είναι η Γλυκολιά, η Μελολιά, και αυτή μικρής παραγωγικότητας, με μικρό καρπό. Η Μυρτάδα, που είναι μια ποικιλία με διπλής κατεύθυνση, δηλαδή κάνει και για την παραγωγή λαδιού, αλλά και για βρόσιμη. Χαρακτηριστική είναι η ευαισθησία στις στις προσβολές του δάκου. Η Καλοκαιρίδα, επίσης μια δεύτερη ποικιλία διπλής κρίσεως, εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή της προς το βόρειο μέρος του νησιού. Χαρακτηριστικό της είναι η μεγάλη της προημότητα, συλλέγεται περί το τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου. Η Λευκόκαρπη είναι μια ποικιλία που θα έλεγε κανείς χωρίς οικονομικό ενδιαφέρον, ωστόσο έχει ένα ενδιαφέρον από καλοπιστική άποψη, γιατί έχει το χαρακτηριστικό, ρημάζοντας ο καρπός, από πράσινος αντί να μαυρίζει, γίνεται λευκός και έχει μια ιδιαιτερότητα από καλοπιστική άποψη. Η Κοροναίκη είναι η ποικιλία που είναι η ευρύτερα διαδεδομένη σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Είναι η κυρίαρχη ποικιλία στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και σε υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος. Και τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μια σημαντική, θα λέγαμε, εξάπλωση και στο νησί μας. Ιδιαίτερα στην περιοχή της μέσης νότιας Κέρκυρας και στην περιοχή των Πυματέων έχει ιδιαίτερη εξάπλωση. Τέλος, η σημαντικότερη ποικιλία η οποία κυριαρχεί στον ελαιόνα, θα έλεγε κανείς σε ποσοστό πάνω από 90%, είναι η τοπική ποικιλία, η Αρβιά Κέρκυρας, μια ποικιλία ζωηρή, με μέθριο ή μικρό καρπό, ανάλογα με το βαθμό καρποφορίας. Είναι εξαιρετικής ποιότητας το ελαιόλαδο το οποίο παράγει, εφόσον βέβαια και η ποιότητα της πρώτης ύλης, δηλαδή του καρπού, είναι καλής ποιότητας και εκείνος. Έχει μια χαρακτηριστική ευαισθησία στο κυκλοκόνιο, στο οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω. Σε σχέση με τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα που παράγονται από τον ελαιόκαρπο, η εικόνα αυτή μας δίνει έτσι ένα γενικό πλάνο. Χαρακτηριστικά υπολογίζονται ότι από 100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου παράγεται κατά μέσον όρο 21-22 χιλιόγραμμα ελαιολάδου και 45 χιλιόγραμμα ελαιοπυρήνας, λίγα θύλα και τα απόβλητα των ελαιοειδών, μούρτα όπως χαρακτηριστικά λέγονται στον τόπο μας. Η ποσότητά τους που παράγεται κυμαίνεται ανάλογα με το είδος, από τον τύπο μάλλον του ελαιοκύλου, το οποίο παράγεται και έχει σχέση με την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία του ελαιοκάρπου. Από τον πυρήνα επίσης παράγεται με μια ειδική επεξεργασία το πυρηνέλαιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν πρόσωπο προϊόν, είτε στην σαγροποιία, και το πυρηνόξυλο, το οποίο σημαίνει σαν καύσιμη ύλη. Στον τόπο μας, το ελαιόλαδο χρησιμοποιείται ένα σημαντικό μέρος του στην αυτοκατανάλωση από τους ίδιους τους παραγωγούς. Είναι χαρακτηριστική ποσότητα. Εκτιμάται ότι, μάλιστα, στην Κέρκυρα είναι από τις μεγαλύτερες καταναλώσεις ελαιολάδου πανελλήνια και φυσικά και παγκόσμια. Πάνω από 20 χιλιόγραμμα ανακεφαλή εκτιμάται ότι είναι κατανάλωση του ελαιολάδου. Ένα σημαντικό μέρος, αξιόλογο θα έλεγα, ποσό λαδιού διακινείται από τους ίδιους τους παραγωγούς προς τον αστικό
αντιστοιχικό ας πούμε πληθυσμό και εμπορεύεται σε κύμα μορφή και η μεγαλύτερη ποσότητα οδηγείται προς τους κοντρεμπόρους οι οποίοι με τη σειρά τους σε κύμα πάλι μορφή κυρίως εξάγεται σε χώρες του εξωτερικού ιδιαίτερα όπως την Ιταλία. Οι επιτραπέζιες ελιές, μικρή με ποσότητα όπως ανέφερα και πριν, ωστόσο αξιοποιούνται και αξιολογούνται μάλλον από τους παραγωγούς μας σαν μια εξαιρετική ποιότητα προϊόν, μια και διαθέτει μια καλή σχέση πυρήνα προς σάρκα προς πυρήνα. Και ο ντόπιος πληθυσμός της αξιολογεί ιδιαίτερα. Ο πυρήνας, το γνωστό λιώστο, ανέκαθεν νοικιοτηραϊκή αγροτική οικογένεια, το χρησιμοποίησε σαν καύσιμη ύλη. Σήμερα βέβαια, αφού του παραλυφθεί το πυρηνέλαιο, παραμένει το πυρηνόξυλο, το πυρηνόξυλο σήμερα θεωρείται σαν μια μορφή βιομάζας, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί κάλλιστα για παραγωγή ενέργειας. Τα υγρά απόβλητα είναι ένα πρόβλημα. Είναι μάλιστα ένα μεγάλο πρόβλημα για τον τόπο μας. Ιδιαίτερα που έχει μια μακρά περίοδο λειτουργίας, παραθέτει μια μακρά περίοδο λειτουργίας στα λιμενδία. Συμπίπτει και επικαλείται την περίοδο έναρξης της τουριστικής περίοδου. Οι λύσεις οι οποίες συνήθως επιλέγονται για τη διαχείριση των αμμονίων είναι μάλλον οι εύκολες λύσεις. Το πρόβλημα έχει αναπτυχθεί, έχει προβληματίσει. Έχουν κατά καιρούς δοκιμαστεί διάφορες λύσεις σε πειραματικό, επιβλητικό, αν θέλετε, επίπεδο. Ωστόσο, θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι η λύση δεν έχει βρεθεί και είναι ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει και τους εμπλεκομένους στο πρόγραμμα των σημερινών. Η ποιότητα για οποιοδήποτε αγροτικό προϊόν είναι μια παράμετρος που έχει να κάνει με τη συμμετοχή τριών κυρίως συντελεστών παραγωγής. Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες του χώρου στον οποίο παράγεται το προϊόν, τα ηφητεία καθ' αυτή και το ανθρώπινο δυναμικό που δραστηριοποιείται μέσα σε αυτόν τον χώρο. Αν θέλουμε να θέλαμε να δούμε τους συντελεστές αυτούς παραγωγής μέσα στον τόπο του κοινό μας, καταρχήν θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν πρέπει να είμαστε και πολύ περήφανοι με την ποιότητα του κερκυραϊκού λαδιού. Τι είναι αυτές, τι συμβάλλει για το γεγονός που δεν παράγεται υψηλής ποιότητας κερκυραϊκού λαδιού, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι η χώρα μας το 85% του παραγόμενου ελληνικού λαδιού είναι έξτρα παρθένα ελαιόλαδο. Αντίθετα, στον τόπο το δικό μας είναι ανάποδο, δηλαδή. Να δούμε μία-μία από αυτούς τους συντελεστές παραγωγής που συμβάλλει στη διατόπιση της ποιότητας. Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες. Θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Υπάρχει ένα δύσκολο αγροτικό στον τόπο μας, ιδιαίτερα στο κεντρικό και βόρειο μέρος του νησιού. Αν αυτό συνδυαστεί μάλιστα με ένα πρωτοπόρος και φτωχό αγροτικό υποδίκτυο, καθιστά δύσκολη την πρόσβαση, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες για να πάρθει ένα ποιοτικό, μια ποιοτική αξιόλογη πρώτη ύλη. Από την άλλη μεριά, το κλίμα μας με τις υψηλές προκοπτώσεις και την υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία που διαθέτει, είναι ένας παράγοντας για την ανάπτυξη ορισμένων ασθενειών που συμβάλλουν στην ποιοτική υποβάθμιση του προϊόντος. Αν δούμε τώρα τη φυτεία μας, αυτή καθ' αυτή, χαρακτηρίζεται από γυρασμένα, υψηλόκορμα και πυκνοφυτεμένα δέντρα. Τώρα το γιατί είναι πυκνά τα δέντρα, γιατί το άφησαν οι παραγωγοί μας να εξελιχθούν έτσι τα δέντρα, είναι μια ιστορία, ίσως δεν είναι της στιγμής, μιας και ο χρόνος φαντάζομαι ότι είναι περιορισμένος, θα κατατεθούν απόψεις, σε πάση περιπτώσει και γι' αυτό. Να συμπληρωθεί δε επιπλέον ότι είναι μικρός και πολυτεχνικισμένος ο αγροτικός κλίμας, που και αυτό είναι ένα στοιχείο που συμβάλλει στη μη σωστή και διαχείριση του ελαιόλαδου. Το ανθρώπινο δυναμικό από την άλλη μεριά, που ασχολείται με την ελαιοκαλλιέργεια, είναι κατά κανόνα
ισχυρές παραδοσιακές πεπιθήσεις. Μοιραία είναι χαμηλής προσαρμοστικότητας σε νέες ιδέες και νέες τεχνολογίες. Ωστόσο, θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι έχει μια ισχυρή συναισθηματική σχέση με την καλλιέργεια. Προοπτικές. Πρώτα απ' όλα, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να διατηρηθεί ο παραγωγικός χαρακτήρας του ελαιώνα. Αν απεμπολίσει ο ελαιώνας τον παραγωγικό του χαρακτήρα και μείνει μόνο στο αισθητικό, το κοινωνικό, το περιβαλλοντικό, εκτιμώ ότι δεν θα μπορέσει να σταθεί και σε αυτές τις και σε αυτά τα επίπεδα, εάν απολέσει τον παραγωγικό του χαρακτήρα. Τι θα μπορέσει να του κρατήσει αυτό τον παραγωγικό χαρακτήρα? Καταρχήν, κατά την άποψή μας πάλι, εκτιμούμε ότι θα πρέπει σε ένα σημαντικό του μέρος να υποστεί μια γενναία αναμόρφωση ο ελαιώνας. Η αναμόρφωση αυτή μπορεί να έχει και σαν αποτέλεσμα την απώλεια κάποιας αισθητικής. Ωστόσο, εάν επιλεγούν χώροι, αν είναι κλιμακωμένοι σε χώρο, μέσα στον χρόνο, νομίζω ότι μπορεί να γίνει και αυτό. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στη συνέχεια, ακόμα και τώρα που δεν είναι ζητούμενο, για την εφαρμογή των οπωδήποτε ορθοφορφής διαχείρισης των καλλιεργειών, που είναι ένας προθάλαμος για την, να οδηγηθεί στη συνέχεια και στην ένα μέρος της τουλάχιστον και στη βιολογική καλλιέργεια. Η τυποποίηση του προϊόντος είναι ένα απαραίτητο και ζητούμενο αυτή την εποχή. Η διαχείριση του προϊόντος χήμα είναι στις μέρες μας είναι εντελώς απαράδεκτο. Και εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι κάποιες προσπάθειες γίνονται τα τελευταία χρόνια. Ήδη στα ράφια των τοπικών σούπερ μάρκετ βρίσκονται 2-3 ετικέτες με κεντριακό ελαιόλαδο. Η προώθηση του προϊόντος στην τοπική αγορά είναι επίσης μια άποψη και ένα ζητούμενο. Και τέλος, βεβαίως θα πρέπει να, όπως έλεγα και πριν, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των υγρών αποκλήτων, που ακόμα θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι και η αξιοποίησή τους μπορεί να γίνει, να παρθούν δηλαδή κάποια προϊόντα από τα απόβλητα τα ελαιολογικά. Θα πούμε τώρα στην δεύτερη ενότητα που αφορά την προστασία των ελαιών. Στον τόπο μας θα μπορούσε να γίνει διάκριση στους παράγοντες που είναι ζημιογόνοι στην καλλιέργεια, στους εχθρούς, στους ζωικούς, δηλαδή στα ζωικά παράσιτα και στις ασθένειες που έχουν να κάνουν με τους προγραμματισμούς, μήκη, τους βακτήρια κλπ. Από τους εχθρούς, μακράν ο σπουδαιότερος είναι ο γνωστός δάτος. Υπάρχουν, η χημική καταπολέμηση είναι ο βασικός τόπος, αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και εναλλακτικές μεταφυγή. Μία δεύτερη ομάδα εντόμων είναι το λεκάνιο περιοδίου της Κερυχίδης που κατά τόπους και κατά περιόδους και κατά περιοχές μπορεί να δημιουργούν πρόβλημα. Και άλλη μία ομάδα πολύ μικρότερη σημασία είναι ακόμα τρία έντομα τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη οικονομική σημασία. Από την πλευρά τώρα των ασθενειών, οι μύκητες είναι το γνωστό κυκλοπόλιο που προκαλεί τη έντονη φυλόπτωση και μειώνει την παραγωγικότητα του δέντρου. Και ο γλιοσπόρο, η γνωστή παστέλα που έχει ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση. Και οι δύο ασθένειες αντιμετωπίζονται με ήδη αυτά τα φυτοπροστατευτικά μέσα, τα χαλκούκα. Από τα βακτήρια, ίσως η κυβερνήτωση κάπου να είναι ένα πρόβλημα, και από τις μη παρασυντικές ασθένειες, οι τροφοπαινίες και κυρίως του φορείου μπορεί να αναφερθούν. Σας ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και μετά θα συνεχίσουμε με τις πολύ ωραίες αυτές παρουσιάσεις του Κερκεριακού Ελαιώνα. Και πάλι εδώ μαζί, τώρα θα πάμε να δούμε μία ακόμα παρουσίαση που έγινε για το Κερκεριακό Ελαιώνα στο κομμάτι της διαχείρισης των αποβλήτων των ελαιοτριβίων που μας ταλαιπωρεί σε κάθε επίπεδο στο Δήμο μας και που ιδιαίτερα αυτές τις μέρες ξέρουμε ότι είναι σε έξαρση, διότι φέτος είναι μια καλή χρονιά, έχει πολλή μούρια και ακόμα δεν έχει βρεθεί τρόπος για τη διαχείρισή της. Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό θα μας παρουσιάσει και μελέτες πολύ τεκμηριωμένες για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τη μούρια και τους 10 διαφορετικούς τρόπους διαχείρισής της. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι είπε ο κύριος Γραμμενάκος, ο κύριος Γραμμενάδης,
στην ημερίδα αυτή, όπου ανέλαβε να κάνει την παρουσίαση για το κομμάτι αυτό. Η ημερίδα θα κληθεί, θα έχει θέμα την κατακτήση πάνω της διαχείρισης σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας και διάσης των ανθρωπίνων, που πρόκειται να θεωρηθεί και ουσίως της διαχείρισης. Η πρώτη ήδη παίζει ένα καθοριστικό ρόλο στην παραγωγική διαδικασία του κρατηρίου, καθορίζοντας την ποιότητα του εργοδάτου, όσο είναι το παραπροϊόντα της διαδικασίας αυτής, και ένα από τα παραπροϊόντα είναι και τα κοιτάπολια. Είτε είναι υγρά, είτε είναι στερεά. Στα πλαίσια της μελέτης, αυτά θα γίνει αναφορά στον μια μικρή αναφορά στον πυρκαγιό αιώνα, κάνοντας μια σύντομη περιγραφή του, παράλληλα θα δοθούν στοιχεία σχετικά με τη συνολική έκτασή του, θα γίνει μια αποτύπωση σε χάρτη ανάλογης κλίμακας, ενώ και δεν θα υπολογιστεί και η ποσότητα της πρότασης που μπορεί να προσφέρει ο αιώνας. Στη συνέχεια θα γίνει καταγραφή των ελληνικών ελευθεριών που υπάρχουν στο νησί, θα υπολογιστούν οι αρχικές ποσότητες του ελαιοκάρτου που εισέρχονται στα ελληνικά και οι παραγωγές ποσότητες των αποβλήτων, αλλά και των προϊόντων. Η ειδικότητα, η ομάδα θα έρθει σε σειρά επαφών με το σύλλογο, με τους συντρόφους, το σύλλογο και τις δύο γυναίκες, καθώς και με εκπροσώπους των τοπικών αρχών, προκειμένου να ενημερωθεί για την κοινωνική όρμα που καταγράψει την κοινωνική όρμα που χρησιμοποιεί την κοινωνική της ηγέτητας. Μέσα από τις διαδικές αυτές επαφές με τους αγώνες του Ρίσσα συνδεθούν όσο και δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με υποροθέσεις των μονάδων, τον τρόπο λειτουργίας τους, τις ποσότητες της πρώτης ύλης που χρησιμοποιούν καθώς και τις ποσότητες του ειδικού προϊόντος, αλλά και την αποδοχή του παράγοντα. Από την εποχή όπως προελέφθη της αντιπρατείας άρχισε να γραμματιστεί ουσιαστικά η κατέλεια της δουλειάς και να γίνει συστηματικά η παραγωγή αδερφή. Στα πλαίσια αυτής της μελέτης λοιπόν θα γίνει μια έρευνα από κοινό που γνωριστεί ο αριθμό των επιβίων της ιδιαίτερα και πώς αυτή διαμορφώθηκε με ενδιαφέρον των χρόνων. Ταυτόχρονα, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό, βάσει των πληροφοριών που θα συλλεχθούν θα γίνει όπως μια χωρική αποτύπωση των επιβίων καθώς και του καθορισμού των δυναμικών του αναχρονική περίοδο και αναπεριοχή. Μετά από ένα θα γίνει βιβλιογραφικά δεδομένα, καθώς και μετά από μια σειρά αυτοψιών σε κάποια εμπορική αλληλεπιδεία της καλλιτέχνης, θα παρουσιαστούν ενδεικτικά οι μέτωποι που χρησιμοποιούνται από αυτά για την παραγωγή του λαδιού. Ενδεικτικά θα φέρουν τα πρώτα λεπτά της καλλιτέχνης που χρησιμοποιούν σαν υπηρεστική παρουσία του μέτωπου για τη χρήση δρόμων και την κίνηση του λίγου για την παραγωγή του λαδιού, ενώ στη σημερινή εποχή τα λεπτά χρησιμοποιούν κυρίως το φιλοκεντρικό σύστημα δύο φάσεων, ένα συγκεκριμένο βαθμό φιλοκεντρικό σύστημα δύο φάσεων. Κατά στάδιο της μελέτης θα γίνει περαιτέρω και χρονική σύγκριση κάθε μεθόδου παραγωγής λαδιού. Για παράδειγμα, στα ελαιοδηλία που λειτουργούσαν το σύστημα δύο φάσεων, λειτουργούν με το σύστημα δύο φάσεων και περιορισμένη χρήση νερού στην παραγωγή διαδικασία και αυτή σαν αποτέλεσμα την μικρότερη παραγωγή υλών αποβλήτων. Σε σχέση με τα ελαιοδηλία που χρησιμοποιούν φιλοκεντρικό σύστημα τριών φάσεων που σαφώς τα απόλυτα είναι μεγαλύτερες ποσότητες. Εκτός από την παραγωγή υλών αποβλήτων, τα ελαιοδηλία παράγουν σημαντικές ποσότητες στερεών αποβλήτων. Αυτά σήμερα οδηγούνται σε εργοστάσιο παραγωγής του ημέριου που λειτουργεί στο νησί και με αυτόν τον τρόπο παράγεται ένα λάδι χαμηλότερης ποιότητας, το οποίο οδηγείται στην αγορά. Σαν συμπαγωγή των επισκέψεων μας στις διάφορες μονάδες, θα γίνει και η περιγραφή του τρόπου επεξεργασίας των αποβλήτων των εταιριών που γίνεται σήμερα στην Κέντρη. Επίσης, θα αναφερθούν τρόποι επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται σε άλλα μέρη. Πολιτικά με την ίση των ρήπων, στα επικοινωνικά επίπεδα που ορίζει και με νομοθεσία, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο το περιβάλλον. Και ένα σημαντικό κομμάτι, ειδικά αναφέρουμε 10 μέθοδους, μεθόδους, εκ των οποίων τελείως συνοπτικά αναφέρω ότι είναι η ηλεκτρολυτική διαχείριση αποβλήτων, ο βιολογικός καθαρισμός είναι η συνεχούς λειτουργίας SPR, βιολογική διακασία δηλαδή, η μεταμορφήση σε βιοδιδραστήρα και η αξιοποίηση του βιαρίου για την παραγωγή ενέργειας είτε θερμικής είτε ενεργητικής, η συγκομοστοποίηση πυρήνα κατσίγα με οξύδωση, φιλτράρισμα με χρήση ρητίνης, χρωματογραφικός διαχωρισμός και ανάκτηση πολυφενόλων, που είναι ένας από τους κύριους ρήπους που προέρχονται από τα κόμματα του Μεγάλου, η εξαπνισοδεξαμενές, μια από τις μέθοδος είναι αποθήκευση και άρνηση καλλιεργειών το καλοκαίρι, η επιφανειακή διάθεση σε ελαιόλαδες και φυσική αποκατάσταση, η υπεδάφια διάθεση και επιτοεξυγίαση, χωρίς προστασία του υδροφόρου ορίζοντα ή μια άλλη μέθοδος, η υπεδάφια διάθεση και επιτοεξυγίαση με προστασία του υδροφόρου.
και επίσης μια κεντρική μονάδα φιλοξενίας. Αυτή ήταν συνοπτικά η μέθοδο που θα περιγράψουμε στην κυρία Βιλέτη, σαν λύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τα πόντα τα οποία παράγεται η Ευρωπαία έρχονται σε πολλούς τόνους εξίσου και ο ακριβώς αριθμός διαφοροποιείται κάθε έτος ανάλογα με τη σωριά της ελιάς. Σήμερα η αποχέτευση των αποβλήτων των Ευρωπαίων γίνεται από την αρχή κάθε μεταγωγικής περιόδου τον Απρίλιο. Σε τάφους δυστυχώς πλησίων στα Ευρωπαία ή απευθείας στη θάλασσα. Παραβιάζοντας τους όρους που θέτει η σύγχρονη νομοθεσία. Η υπάρξη κατάσταση στη διαχείριση των αποβλήτων των Ευρωπαίων προκαλεί σημαντική ρήπανση στο φυσικό περιβάλλον λόγω της πλημελούς επεξεργασίας, κυρίως των υγρών αρμονίων. Ως αποτέλεσμα αυτού, προκαλούνται δυσμενικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και επίκου προορισμού της κέρδειας και κατ' επέκταση στην τοπική κοινωνία, την τοπική οικονομία. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν σημαντικότεροι ρήποι που υπάρχουν στα απόβλητα και προκαλούν τις προαναφερόμενες δυσμενικές επιπτώσεις. Τέλος, στόχος μας είναι ο δημιουργός της μελέτης. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από αυτή να γίνουν πεδίο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των εταίρων του προγράμματος και με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα γίνει ένα βήμα παραπάνω στην βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της οικολογικότερης λειτουργίας των ευρωπαϊκών και ιδιαίτερα στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων τους, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά την ύπαρξη του περιβάλλοντος. Ήταν λοιπόν μια ακόμη ενδιαφέρουσα παρουσίαση από τις πολλές εισηγήσεις που έγιναν την προηγούμενη Δευτέρα στην αίθουσα του Ιόνιου Πανεπιστημίου για αυτό το πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που ανέλαβε να εκπονήσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Θα κρατήσει 3 χρόνια αυτό το πρόγραμμα, όπου οι μελέτες που θα γίνουν θα μπορέσουν επιτέλους να δώσουν μια κατεύθυνση στο πώς θα διαχειριστούμε το μεγάλο αυτό φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο που έχουμε στην Κέρκυρα, το εθνικό αυτό κεφάλαιο, το κερκυραϊκό ελαιόνα. Λοιπόν, στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε την εισήγηση του κύριου Σπύρου Κασίμη για τον ελαιόνα και τον αγροτουρισμό, για τον αγροτουρισμό μέσα στον ελαιόνα, έτσι. Ο αγροτουρισμός είναι κάτι το οποίο όλοι θέλουμε να κάνουμε, δεν ξέρουμε πώς, και αυτή ακριβώς η μελέτη θα αναδείξει το πώς μπορεί να γίνει και θα δώσει και τις κατευθύνσεις για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, στην επόμενη μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, επίσης θα έχουμε και μια συνέντευξη του κύριου Ασονίτη, του καθηγητή του Πανεπιστημίου, το οποίος είναι η ψυχή, έτσι, η ψυχή του, θα έλεγα, του προγράμματος αυτού, για να μας κατοποιήσει συγκεκριμένα ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος για την ελιά της Αδριατικής και ιδιαίτερα για τον ελαιόνα της Κέρκυρας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Την επόμενη Πέμπτη και πάλι μαζί.